Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία πράγματα, Ναι, στην πραγματικότητα όμως σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και την κρίση που και εμείς βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ιταλία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκείνο στο οποίο είμαστε θεατές είναι στην πραγματικότητα η αντιπαράθεση δύο πετινών οι οποίοι πλακώνονται και τσακώνονται μέσα στο ίδιο κοτέτσι για το ποιος είναι πιο ισχυρός και ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο της τωρινής κρίσης. Από μια μεριά έχουμε τον Τζουζέπε Κόντε, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ηγέτης του κίνηματος 5 αστέρων. Το κίνημα περνάει μια πολύ κρίσιμη περίοδο, έχει συνεχείς απώλειες ψηφοφόρων, υπέστη μια διάσπαση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ντι Μάιο, ο οποίος αποφάσισε να κάνει δικό του κίνημα και να ταχθεί, δεν ξέρω πού θα, με το Ρέντσι ίσως να συνεργαστεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αποφάσισε να γίνει σοβαρός πολιτικός, αν είναι δυνατόν. Εγώ τον Ντι Μάιο το έχουμε ξανασυζητήσει, τον θεωρώ έναν ημιαναλφάβητο, ανίκανο, αρρηβιστή, εντελώς... η άποψή μου είναι εντελώς αρνητική για το πρόσωπό του. Λοιπόν, ο Κόντε θέλει να δείξει ότι το κίνημα 5 αστέρων παραμένει ένα ριζοσπαστικό κίνημα και ύψωσε τη φωνή του κάτε με σωστά για ένα θέμα ίσονος σημασίας που αφορά τη δημιουργία ενός καυστήρα σκουπιδιών έξω από τη Ρώμη. Ένα θέμα το οποίο από την ίδρυσή του κίνημα 5 αστέρων είχε προωθήσει και δεν έχει καθόλου άδικο. Είναι τεράστιο θέμα που έκρινε πολλές φορές και τις δημοτικές εκλογές στη Ρώμη. Έτσι. Ακριβώς. Και συστηματικά τις έκρινε τις δημοτικές εκλογές, γιατί όλοι οι δήμαρχοι που κέρδισαν για να κερδίσουν είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα το φτιάξουν ποτέ, θα βρουν άλλη λύση για τα σκουπίδια κλπ. Και πράγματι όντως δεν το έφτιαξαν. Είναι τώρα ο Ντράγκη αποφάσισε να επιβληθεί, ας πούμε, και να επιβάλλει αυτή τη λύση στο φλέγον θέμα των σκουπιδιών στη Ρώμη. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, ο Ντράγκη θέλει και αυτός να τελειώσει ουσιαστικά την πρωθυπουργική του πορεία με το κεφάλι ψηλά, δείχνοντας ότι είναι τεχνοκράτης, ανεξάρτητος, δεν εξαρτάται από τις πολιτικές δυνάμεις, είναι υπεράνω των πολιτικών δυνάμεων, αλλά δεν δέχεται απειλές και ultimatum από κανένα κόμμα της πλειοψηφίας και εκεί είναι το brand affair. Τώρα, εάν πράγματι θα έχουμε κρίση ή όχι, γιατί πολύ σωστά είπες ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε την παρέτησή του και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Ντράγκη κατά κάποιον τρόπο ήλπιζε να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, υποσχέθηκε να απευθύνει μήνυμα στο κοινοβούλιο την Τετάρτη. Και στο μεταξύ θα έχουμε ζυμώσεις στο χώρο της κυβέρνησης να δούμε ποια θα είναι η διέξοδος από αυτήν την κρίση. Ποιος δηλαδή ουσιαστικά θα δούμε το κεφάλι ψηλά. Αυτό είναι το όλο θέμα. Ποιος θα φανεί ότι νίκησε στον Brand Affair. Σωστά. Γιατί οι εκλογές τώρα στις μέρες του καλοκαιριού είναι κάτι εντελώς απίθανο. Θα πρέπει να κάνουν μια υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους, σε αρχές του προσεχούς έτους. Είναι λίγο τραβηγμένα τα μαλλιά. Και σε μια κατάσταση πολύ κρισιακή σε όλη την Ευρώπη, το να πας. Μάλιστα. Επειδή είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τις διακοπές, έτσι, μη τις αγγίξεις τις διακοπές. Όλη η Ευρώπη τώρα είναι, σίγουρα είμαστε Ιούλιος, Αύγουστος, είναι εμφανές ότι όλη η Ευρώπη, ας πούμε, κάνει διακοπές, πηγαίνουν στη θάλασσα ή στο βουνό, όσοι είναι στο βορρά, δεν γίνονται να γίνονται εκλογές. Τέτοια περίοδο, Δημήτρη μου, όμως θέλω να σε ρωτήσω, ανοίγω λίγο τη συζήτηση. Καταρχάς, να επισημάνω και να μου πεις αν ισχύει. Ο Ματαρέλα δεν είναι ένας τυχαίος λοιπόν παίκτης, δεν είναι ένας διακοσμητικός πρόεδρος. Όχι, βεβαίως. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Στην Ιταλία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής της καλής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Έχει εξουσίες και μάλιστα σημαντικές. Και σου κάνω ένα παράδειγμα. Η πιο σημαντική εξουσία που έχει είναι την επομένη των εκλογών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση σε εκείνον που ο ίδιος ο πρόεδρος κρίνει ότι μπορεί να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία. Όχι στο
τον ηγέτη του κόμματος που βγήκε πρώτο. Mm. Καθόλου. Άρα επιλέγει εκείνος τον πρωθυπουργό που λέει κατ' εμέ αυτός είναι στη θέση να σχηματίσει κυβέρνηση. Του δίνει εντολή. Και μπορεί να δώσει εντολή και σε πολλούς αν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος αποτύχουν. Άρα γι' αυτό εμείς στην Ελλάδα όταν έχουμε κυβερνητική κρίση αμέσως μιλάμε για εκλογές. Στην Ιταλία δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι εκλογές είναι ultima ratio και μάλιστα με πρώτο κόμμα δημοσκοπικά το ακροδεξιό στους αδελφούς της Ιταλίας που βεβαίως κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλει να αναδειχθεί πρώτο. Τα άλλα κόμματα της δεξιάς δεν θέλουν να περάσουν να αναγνωρίσουν το πρωτείο του κόμματος αυτού. Τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς επίσης δεν θέλουν που δεν είναι μια ακροδεξιά πρωθυπουργό ή έστω κυβέρνηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα θα γίνουν, όλα τα χαρτιά θα παιχτούν για να αποφύγουν τις πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν κανονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Άρα μπορεί να μεταβάλει η άποψη ο Κόντε με το κίνημα των πέντε αστέρων ή μπορεί να βρουν άλλη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Στην πραγματικότητα, πλειοψηφία υπάρχει. Mm. Στην χθεσινή ψηφοφορία συνέβη το εξής. Είναι πολύπλοκο το θέμα, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν έγινε κατανοητό. Στη Βουλή ο Ντράγκη συνέδεσε ένα νομοσχέδιο για θέματα βοήθειας του πληθυσμού, για θέματα οικονομικής ενίσχυσης του πληθυσμού που υποφέρει για την κρίση, όπως έλεγε εσύ στην αρχή της συζήτησής μας, και είχε βάλει μέσα και το θέμα του καυστήρα έξω από τη Ρώμη. Στη Βουλή το κίνημα Πέντε Αστέρων ψήφισε την ψήφο εμπιστοσύνης, έδωσε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά καταψήφισε το νομοσχέδιο με τον καυστήρα. Mm. Στη Γερουσία δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο κανονισμός της Γερουσίας δεν προβλέπει τέτοιες διαφοροποίησεις. Οπότε αναγκάστηκαν να βγουν οι γερουσιαστές του κινήματος Πέντε Αστέρων, να βγουν από την αίθουσα. Και παραμένουν υπουργοί του κινήματος Πέντε Αστέρων. Δεν υπήρξε ουσιαστικά κυβερνητική κρίση. Και αυτό είναι που είπε ο Ματαρέλα στον Ντράγκη. Τι παίρνει πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτός λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς την κυβέρνησή μου. Και διάφορα τέτοια. Σου λέω, είναι ένα σοου. Μάχη γοήτρου είναι περισσότερο. Ποιος θα επικρατήσει. Μάλιστα. Για πάμε λίγο στην ουσία. Η φέρουσα αντίληψη στην Ιταλική κοινωνία. Ναι. Για τον Σούπερ Μάριο, τον Μάριο Ντράγκη, που διεθνώς είναι ένας από τους παίκτες, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, όχι μόνο με το ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη κάποτε, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικώς είναι μια προσωπικότητα, ανεξάρτητα από το ποιος συμφωνεί. Και στο δούνο του. Και στο δούνο μα, του. Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Η φέρουσα αντίληψη στην Ιταλική κοινωνία είναι όμως ποια. Λοιπόν, κοίταξε στην πραγματικότητα. Όταν επέλεξαν τον Ντράγκη για να βγουν από τα διέξοδο που είχε δημιουργηθεί μετά την παρέτηση της κυβέρνησης Κόντε, όλοι μας ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε μια πικρή εμπειρία του Ντράγκη κεντρικού τραπεζίτη. Στην πραγματικότητα, ο Ντράγκη Ιταλός πολιτικός φάνηκε καλύτερος από ότι ως κεντρικός τραπεζίτης. Ίσως γιατί αφορούσε τη χώρα του και όχι μια ξένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, φάνηκε να κατανοεί περισσότερο τα προβλήματα και όντως να είναι σε θέση να κάνει διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο με την πλειοψηφία του. Τα κυβερνητικά μέτρα που πήρε δεν ήταν βέβαια όλα πρωτοβουλίες δικές του, πολλά ήταν υποδείξεις των κομμάτων που τον στήριξαν, αλλά τα κατάλαβε. Τα πρόθεσε. Δηλαδή, γενικά η αντίληψη είναι θετική. Mm-hmm. Είναι θετική για το πρόσωπό του και για την κυβερνητική του εμπειρία. Όλοι είχαμε τρομάξει αν ο φανατικός νεοφιλελεύθερος θα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, θα ισοπεδώσει τα πάντα. Όχι. Δεν έκανε απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να το μετουσιώσει αυτό σε μια νέα πολιτική κίνηση. Η Ιταλία είναι πάντα πρωτοπόρα σε αυτό, να δημιουργεί σχηματισμοί. Στην πραγματικότητα διαβάζεις τα αρχαία εφημερίδες εσύ γι' αυτό. Κάνεις αυτή την ερώτηση. Γιατί είναι. Μαρτυριάρη Δημήτρη. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα μεγά θέμα που συζητιέται στην Ιταλία. Ο ίδιος το διαψεύδει και κατ' εμέ καλά κάνει και το διαψεύδει, γιατί δεν τον βλέπω να είναι. Δεν τον βλέπω να είναι κομματάρχης ουσιαστικά. Mm-hmm. Τον βλέπω να απολαμβάνει το γεγονός ότι είναι άνθρωπος υπεράνω
των πολιτικών παρατάξεων που χέρει γενικότερης εκτίμησης και καταφέρει να κυβερνά με αυτή την ευρύτερη συνένεση και δεν νομίζω δηλαδή ότι θα κατέβει στις εκλογές και θα πει ψηφίστε με. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ενδεχομένως για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί όχι. Αλλά εκλογές για πρωθυπουργός όχι. Επειδή δεν είσαι ένας τυχαίος δημοσιογράφος ανταποκριτής χρονιά, έχεις μια αντίληψη, εγώ τολμώ να πω, από τους ελάχιστους διανοούμενους στο χώρο. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Καλώς είναι. Αυτό δεν αναδεικνύει μια βαθιά σύψη κρίση του ίδιου του πολιτικού συστήματος της Ιταλίας? Αυτό, αγαπητέ μου, είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά την Ιταλία. Αφορά την Ευρώπη. Σαφώς. Έχουμε ένα, και θα έσχουμε τον κόσμο, έχουμε μια βαθιά πολιτική κρίση και κοινωνική κρίση, βεβαίως είναι συνδεδεμένα τα δύο πράγματα, στην Ευρώπη ιδιαίτερα που μας αφορά, βαθύτατη, και έχουμε και μία ευρωπαϊκή ηγετική ομάδα η οποία είναι πλήρως αδιάφορη, δεν λέω ανίκανη, λέω αδιάφορη προς αυτή τη βαθύτατη κρίση που έχει πλήξει όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί διαπιστώνεται για ακόμη μια φορά ότι το οικονομικό σύστημα το οποίο θεσμοθέτησε η Ευρωζώνη και όλα αυτά, ας πούμε, και λοιπά, ναι, η οικονομική ενότητα της Ευρώπης και όλα αυτά, αλλά στο πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει η Ευρώπη. Άρα όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει μια ανικανότητα της πολιτικής να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται εν μέρη λόγω του οικονομικού συστήματος που υιοθετήθηκε στην Ευρωζώνη. Το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες αυτό. Υπάρχει μια υποτίμηση της πολιτικής, γιατί η πολιτική δεν μπορεί να ρυθμίσει την οικονομία, είναι η οικονομία που ρυθμίζει την πολιτική, και υπάρχει και μια επιλογή των πολιτικών που σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ας πούμε, είναι πολύ απογοητευτική. Mm. Πολύ ίσονο σημασίας και ικανότητας πολιτική βρίσκονται στην Ευρώπη. Κανένας πολιτικός με προσωπικότητα έντονη και με πολιτική σκέψη βαθιά δεν έχει αναδειχθεί τα τελευταίες δεκαετίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα είναι πρόβλημα της Ελλάδας, πρόβλημα της Ιταλίας, πρόβλημα της Γαλλίας, πρόβλημα της Ισπανίας, πρόβλημα της Γερμανίας, πρόβλημα της Βρετανίας, η οποία έφυγε και κανείς δεν είπε τίποτα. Πράγματα συμβαίνουν, πράγματα φοβερά στην Ευρώπη, και βλέπουμε τίποτα, μια δράνη. Α, ναι, έφυγε η Βρετανία, ωραία μέρα σήμερα, τι είναι αυτά? Ναι, πραγματικά, μα δεν σε εξαγριώνει αυτό το πράγμα? Είναι μια σημαντικότατη χώρα, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφού τα αποφασίσαν, στα δημοψήφισαν. Ναι, παιδιά, σιγά. Πώς είναι δυνατόν να κερδίζει το δημοψήφισμα ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα? Τι δεν πάει καλά, τι δεν λειτουργεί? Τι λάθος κάναμε? Τίποτα. Εσύ πήγες τώρα και καλά έκανες πολύ πιο βαθιά, και θέλω έτσι να κλείσουμε, να σε ρωτήσω, γιατί σωστά περιγράφεις, αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και ο πανίσχυρος στο εσωτερικό του Όρμπαν, με τις απόψεις του, έχει τρεις μέρες τον κόσμο στη Βουδαπέστη να σύεται από... Ναι. Άρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Έρχεται με φόρα η ενεργειακή κρίση. Έρχεται με φόρα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ύφεση για πολλούς και επισητιστικά. Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στη Γερμανία, την κάποτε ακμάζουσα. Το ερώτημα λοιπόν, Δημήτρη, εδώ, και είναι κρίσιμο. Εκτιμάς ότι μπορεί να πάμε σε ακραίες καταστάσεις? Τι εννοείς ακραίες καταστάσεις? Εννοώ από εξεγέρσεις και κοινωνική βία μέχρι ακραίες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες με το δικό τους τρόπο χαϊδεύουν αφουγκραζόμενες αυτό που δεν αφουγκράζονται οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με δικά τους συνθήματα χαϊδεύουν. Αυτό το έχουμε ξαναδεί ιστορικά. Έναν τραμπισμό ευρωπαϊκό στυλ, ας πούμε. Έναν ευρωπαϊκό τραμπισμό κατά κάποιον τρόπο. Μα το είδαμε ήδη. Συγγνώμη, η Λεπέν στη Γαλλία τι είναι? Το πρωτείο της Μελώνη που παίζει με το φασισμό, μια είναι, μια δεν είναι κλπ. Τι είναι? Και έχει δημοσκοπικά είναι πρώτο κόμμα. Αλλά ο κόσμος δεν είναι φασίστες οι Ιταλοί, ούτε είναι φασίστες οι Γάλλοι. Απλώς βλέπουν κάποιον δημαγωγό, λέει: εγώ θα τα λύσω όλα, εγώ θα κάνω, εγώ θα δείξω, δεν έχω κυβερνήσει ποτέ, δώστε μου την ευκαιρία, εγώ να τα λύσω κλπ. Και απευθύνονται σε αυτόν. Στην Ιταλία δε, που τα δύο αντισυστημικά κόμματα, η Λέγα
και το Τμήμα 5 Αστέρων βρίσκονται σε βαθύτατη κρίση, ο διαμαρτυρόμενος ψηφοφόρος αναζητά ένα τρίτο κόμμα, ας πούμε, το οποίο κατά κάποιον τρόπο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του να διαμαρτυρηθεί, να κάνει, να δείξει. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι που συμβαίνει. Γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, ας πούμε, τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μια αδράνεια, μια παράλυση. Αυτό είναι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει κίνδυνος. Η απάντησή μου στην ερώτηση σου, ναι, υπάρχει κίνδυνος και τον είδαμε ήδη. Είδαμε, όχι εξεγέρσεις, αλλά είδαμε εντονότατες διαμαρτυρίες. Ο κόσμος εκφράζεται, αλλά κανείς δεν τον ακούει. Αλλά κανείς δεν τον ακούει. Φτάνοντας στο τέλος, Δημήτρη, και αφού σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, εγώ αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το περιγράφεις, ότι είναι πολύ πιθανόν, δεν λέω βέβαιο, το 2023 να έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και αν φαίνεται τραβημένο. Εκλογές στην Ιταλία, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στην Κύπρο, εκλογές στην Ουγγαρία. Θα πάμε σε εκλογική χρονιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος. Αλλά το μόνο που δεν αλλάζει είναι αυτό που είπες. Η γκρίζα γραφειοκρατία των Βρυξελών. Ναι. Και μπροστά σε τέτοια κρίση βλέπεις καμία κουβέντα δεν γίνεται να υπάρξει μια αναστολή των κανόνων του Μάστερ και να εφαρμοστεί μια κενεσιανή πολιτική για να αντιμετωπιστεί η κρίση όπως έγινε με το COVID. Για σύντομο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Τώρα ειδικά που θα έπρεπε να. Ειδικά τώρα. Περισσότερο και από τον COVID. Έχεις δίκιο. Δημήτρης Δελιολάνης, τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.